Είδα την Εύα και ήταν πικραμένη. Συνήθως είναι χαρούμενη και γελαστή και σήμερα είναι τελείως χάλια. Τι έγινε? Σε ολάδικα της φωνάς. Ναι, κάτι μου είπε η μητέρα σου. Ας δει κάπου εδώ σου λέει. Στεφανά, πρόσεχε. Αν εσύ έχεις συναισθηματικό κενό, δεν σου φταίσε κάτι, Εύα. Το ξέρω, Χριστό. Πήρες την απόφαση και την παντρεύτηκες. Περιμένεις ένα παιδί μαζί της. Δεν μπορείς τώρα να φέρεσαι σαν μωρό. Η μάνα μου σε έβαλε να με αρχίσει τον εξάψαλμο. Όχι, ρε Στέφανα. Από μόνος μου παίρνω το θάρρος γιατί ξέρω τι συμβαίνει. Η Εύα έχει περάσει πολλές εντάσεις. Δεν έχει άλλες αντοχές. Δεν το έχει σε τίποτα να πάρει τη βαλίτσα της και να σκοθεί να φύγει. Δεν το ήθελα, Χριστό. Πάνω στα νεύρα μου έγινε. Κανονικά η Εύα έπρεπε να έχει νεύρα λόγω της εγκυμοσύνης της. Αλλά είναι μια χαρά. Εσύ δεν είσαι ο τέτοιος άνθρωπος. Τώρα, πώς έγινε αυτό, μπορείς να μου πεις? Νομίζω ότι το έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Λοιπόν, δεν μου λες με την Τέζη τι θα γίνει. Έχουν δίκιο οι άλλοι αυτοί. Θα ανταντέψει τον Λουκά. Λοιπόν, εγώ θα προσπαθήσω να της μιλήσω και να την πείσω να υποχωρήσει σε κάποια πράγματα. Αλλά στο ξαναείπα, ο Λουκάς είναι το λαχείο της. Μεγαλύτερη ευκαιρία από αυτή δεν πρόκειται να ξανάρθει. Για ποιο πράγμα? Για να χωθεί μια και καλή στη ζωή του Λουκά. Γι' αυτό.